Τώρα, δράση για την προστασία του περιβάλλοντος ανέλαβαν περισσότεροι από 1.000 πρόσκοποι, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει στις όχθες του Αλφιού. Η διοργάνωση με την ονομασία Ελπίδα 2017 τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Δίπλα στις όχθες του ποταμού Αλφιού, σε ένα καταπράσινο τοπίο και σε ελάχιστα χιλιόμετρα από την πόλη του Ολυμπιακού Ιδεώδου στην αρχαία Ολυμπία, περισσότεροι από 1.000 έφηβοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν στήσει τις σκηνές τους για να λάβουν μέρος στην προσκοπική περιπέτεια με την ονομασία Ελπίδα 2017. Φέτος κλείνουμε 15 χρόνια. Ξεκίνησε το 2002. Είναι μια δράση εφήβων, στην ουσία δηλαδή και για την ακρίβεια η μεγαλύτερη δράση εφήβων που γίνεται στην Ελλάδα. Η πέμπτη πανελλήνια μεγάλη δράση του κλάδου ανιχνευτών Ελπίδα 2017 είχε πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο Ζαγόρι Υπήρου, στο Παγκαίο, στον Όλυμπο και στο Βελβετό Κοζάνης. Η επιλογή του χώρου αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου τυχαία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ερχόμαστε εδώ 10 χρόνια μετά. 10 χρόνια μετά τις καταστροφικές φωτιές που είχε υποστεί και ο νομός Ηλίας αλλά και ευρύτερα η Πελοπόννησος. Τότε βέβαια είχαμε έρθει για να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει για να φέρουμε την αισιοδοξία. Οι έφηβοι που λαμβάνουν μέρος στην κατασκήνωση έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις στον ποταμό Αλφιό, στο οδριοδάσος της Φολόης καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Παιχνίδια δεξιοτήτων και δραστηριότητες στη φύση ευαισθητοποιούν τους νέους σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού. Μάθαμε για την Ελπίδα, η οποία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζαμε ότι ήταν πολύ καλή ευκαιρία γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ ωραίο να είσαι μαζί με άλλα άτομα της ηλικίας σου που έχουν τους ίδιους στόχους. Υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες, τέτοιες ευκαιρίες να γνωρίσεις κόσμο, να ζήσεις εμπειρίες γενικά που δεν έχει ευκαιρία κάθε άνθρωπος να ζήσει. Η δράση διοργανώνεται από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.